Μπορεί να θέλει να το. Κοιτάω έναν τυπά στο ίντερνετ, λαμπρό. Έναν στο YouTube, έναν. The Mythologist που λέει. Έχω δει λίγο. Έχω δει λίγο, bro. Δεν έχω κάνει τριβή όμως. Ωραία. Πώς μπορώ να χυλάρω, λέει ο Γκλίγουπιτ. Πώς μπορεί να χυλάρει, πώς μπορεί. Στην ουσία με ρωτάς, Γκλίγκουπιτ με άλλα λόγια, με άλλα. Κάτσε να κλείσω εδώ, ναι, ωραία. Με ρωτάς, Γκλίγκουπιτ, με άλλα λόγια, στην ουσία, πώς μπορώ να κάνω shadow work. Αυτό με ρωτάς, γιατί η διαδικασία του να κοιτάξεις τη σκιά σου και να χυλάρεις, αυτό στα αγγλικά λέγεται shadow work. Και αυτό πρέπει να ψαχτείς λίγο. Να πάρεις τη γνώση. Γιατί θες τη γνώση για να κάνεις κάποια πράγματα. Αυτό που λείπει από τους ανθρώπους είναι η γνώση, bro. Προτού πας να χυλάρεις. Προτού πας να χυλάρεις, πρέπει να αγαπείς τον εαυτό σου, Γλυκουπί. Δηλαδή, γιατί όταν θα πας να χυλάρεις, θα αντιμετωπίσεις τους δαίμονές σου, ρε φίλε. Θα αντιμετωπίσεις. Πώς να σου πω, όλα το σκοτεινό κομμάτι σου, ρε φίλε. Το οποίο όταν πας να το αντιμετωπίσεις, άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου και δεν έχεις και μια υγιές αυτοεκτίμηση, ένα υγιές self-esteem. Μπορεί να γαμηθεί τελείω, ρε. Κατάλαβε. Μπορεί να σε πάρει από κάτω τελείω εκεί που θα πα να αντιμετωπίσει του φόβου. Οπότε, πρώτα θα μάθει να αγαπά καλά τον εαυτό σου. Θα χτίσει ένα υγιές self-esteem, μια υγιές, ας πούμε, αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, θα κοιτά τον εαυτό σου από μια οπτική γωνία αγάπη και αυτοεκτίμηση, ρε φίλε. Είναι πολύ βασικό αυτό προτού μπει να δουλέψει το συνείδητο και στα σκοτεινά σημεία τη προσωπικότητά σου, τη σκιά του εαυτού σου δηλαδή. Που αυτό λέγεται healing στην ουσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο λέω, το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί ρε φίλε να χαθείς. Να πέσει το self-esteem τελείως. Όταν θα ξυπνήσουν οι δαίμονές σου και θα σου λένε είσαι για τον Μπούτσο, είσαι για τον Μπούτσο. Θα πεταχτούν όλα εδώ πάνω, να βγαίνουν μπροστά στη φόρα. Οι φοβίες όλες. Οπότε είναι σημαντικό πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Και μετά. Εφόσον το κάνεις αυτό και χτίσεις ένα υγιές self-esteem, θα κάνει shadow work. Το shadow work τι είναι, ρε φίλε. Το shadow work στην ουσία δουλεύει τον εαυτό σου, δουλεύει τη σκιά σου για να γίνεις ολόκληρος, ρε φίλε. Για να γίνεις ολόκληρος. Το πιο ιερό πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη. Είναι το πιο ιερό πράγμα που μπορείς να κάνεις, bro. Είναι αυτό που θα μας αλλάξει όλους. Είναι αυτό που θα μας αλλάξει όλους. Θέλω tips για motivation. Πώς τη μετάλλη. Ναι, τελειώνω μπλες. Θα τελειώσω δηλαδή σε κάνα τέταρτο. Μην νομίζω τελειώσω τώρα. Και πάμε σε αυτό μετά. Τι είναι η σκιά σου, ρε φίλε. Τι είναι αυτό που λέμε η σκιά σου. Αυτό που θες να χυλάρεις. Πρέπει να καταλάβεις πρώτα τι γίνεται, ώστε μετά να μπορέσεις να αλλάξεις τη σκέψη σου, να αλλάξεις τα συναισθήματά σου, να τα αλλάξεις όλα. Πρώτα πρέπει για να βγεις από μια φυλακή, γιατί στην ουσία ακόμα και η σκιά σου είναι κομμάτι του εαυτού σου. Αλλά έτσι όπως μας έχουν προγραμματίσει από μικρούς μέσω του Matrix, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, που έχουν ήδη τα μυαλά των γονιών μας, μπαίνεις στην ουσία σε μια φυλακή. Ωραία, η οποία είναι στο ασυνείδητο full. Τι είναι η σκιά σου, ρε φίλε. Η σκιά σου είναι. Σύμφωνα με την ψυχολογία, έτσι. Οι ψυχολόγοι θα λένε. Ας πούμε είναι το ασυνείδητο μέρος της προσωπικότητάς σου. Αυτό είναι η σκιά. Και στην ουσία χτίζεται, η σκιά χτίζεται στην παιδική σου ηλικία, κατά κύριο λόγο χτίζεται εκεί πέρα, στο τι γινότανε στη σχέση με τους γονείς σου. Άρα αυτή η σκιά δημιουργείται με την επαφή που είχες με τους γονείς σου ή με αυτούς που σε φρόντιζαν. Είναι ένα, πώς θα το πω, ένα παράγωγο αυτής της επαφής. Όταν οι γονείς σου ξεκινάνε να σου περνάνε τα πιστεύω τους και το πώς βλέπουν αυτοί τον κόσμο, πώς καταλαβαίνουν τον κόσμο, τότε δημιουργείται η σκιά σου. Ωραία, τότε δημιουργείται η σκιά σου πίσω στο συνείδητο. Για παράδειγμα, ήσουν ένα μικρό, α πούμε, μπορεί να μην ήσουν εσύ, αλλά σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Είναι
είναι ένα αγόρι μικρό ευαίσθητο, είναι ένα ευαίσθητο αγόρι μικρό. Το οποίο νιώθει πολύ και μπορεί να νιώσει τον κόσμο, την ασχήμα του κόσμου και να κλαίει, ρε φίλε. Ωραία, επειδή νιώθει, έχει το χάρισμα να νιώθει, έχει το χάρισμα της αντίληψης. Και μπορεί να κλαίει, είναι υπερευαίσθητο, ρε φίλε, ωραία. Πιάνει τα πάντα. Οπότε αυτό το μικρό παιδί θα κλάψει, ρε φίλε, γιατί βλέπει όλη τη θανατήλα εδώ πάνω. Ωραία, βλέπει όλη την κατάδια μας. Έρχεται ο πατέρας και του λέει, μπρο μου, οι άντρες δεν κλαίνε. Σταμάτα να κλαίς. Είσαι συνέχεια πολύ ευαίσθητος. Τι παθαίνει αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή, που μας το έχουν κάνει όλοι μας, όλοι οι γονείς μας αυτό. Και αν δεν το έχουν κάνει, τυχερός. Τι παθαίνει αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή. Αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι η ευαίσθητη πλευρά του δεν αποδέχεται από το περιβάλλον του, που είναι οι γονείς του, ας πούμε, π.χ. αυτοί που το φροντίζουν. Και τι κάνει αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή. Αρχίζει και καταπατά τις ευαισθησίες του, ώστε να είναι αποδεκτός. Εκείνη τη μέρα που καταπάτησες κάτι στη σχέση σου με αυτούς που σε φρόντιζαν, εκείνη τη μέρα γεννήθηκε η σκιά σου. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβεις αυτό. Το πώς εσύ συμπεριφέρεσαι έχει να κάνει με εκείνες τις μέρες πίσω σε τεράστιο βαθμό. Εκεί έχει γίνει το inception, εκεί έχουν μπει όλες οι ιδέες μέσα. Κτουπ. Και μεγαλώνοντας, χτίζεις πάνω σε αυτές χωρίς να το καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, που τα καταπατάς, εκεί χτίζεται η σκιά σου. Και αυτό σου λέει ότι πρέπει να πας πίσω. Όταν θες να αλλάξεις, να χυλάρεις, να κάνεις, να ράνεις, πρέπει να πας πίσω. Πρέπει να πας όσο πιο πίσω γίνεται, στη ρίζα του προβλήματος. Πρέπει να το χτυπήσεις στη ρίζα. Για να το διώξεις τελείως το προγραμματάκι. Έτσι ξεκινάει η σκιά σου, ρε φίλε. Και καθώς εσύ μεγαλώνεις, μεγαλώνει και αυτή. Όσο εσύ συνεχίζεις να καταπατάς, μεγαλώνει και αυτή. Και σε βαθύτερο νόημα, τι θα κάνεις. Θα καταπατήσεις, πώς θα σου πω, θα κλείσεις όλα αυτά που σε κάνουν ευαίσθητο, που το κάνουν πάρα πολύ στις σχέσεις. Όταν πληγώνονται από μια σχέση. Self-sabotage, κλείσιμο καρδιάς, κλείσιμο δηλαδή της πύλης που σε συνδέει με την ψυχή σου και με τον ανώτερό σου εαυτό. Κλείσιμο με την εσωτερική σου πηξίδα, επειδή έχεις ένα προγραμματάκι στον εγκέφαλο, τα κλείνεις όλα και συνεχίζεις. Η σκιά υπάρχει πάντα, δεν είναι μόνο στη σκέψη σου, ρε μπρο, η σκιά υπάρχει πάντα. Και σε βαθύτερο level κλείνεις τα χαρίσματά σου, ρε μπρο. Καταλαβαίνεις πόσο χοντρό είναι αυτό. Καταλαβαίνεις ότι στη σκιά σου υπάρχουν τρελά χαρίσματα που τα έχεις κλείσει από την παιδική σου ηλικία. Που πλέον είναι στο ασυνείδητο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σκάψεις για να τα βρεις αυτά. Αλλά σου είπα προτού το κάνεις, σου δίνω μια ας πούμε, ένα παράδειγμα, ώστε να κατανοήσεις λίγο τι γίνεται μέσα στο μυαλό σου. Ωραία, από πού προέρχονται, ό,τι προέρχεται. Άρα στην ουσία αυτό που λέμε shadow work, αυτό που λέμε δουλειά πάνω σε σκιά, healing με άλλα λόγια, είναι αυτό που σε βοηθάει να γίνεις ολόκληρος πάλι. Για αρχή πρέπει να αποδεχτείς όλος τον εαυτό, άμα θες να χυλάρεις. Είμαι αυτός. Το αλφα και το ωμέγα είναι να έχεις αντίληψη. Να έχεις αντίληψη αυτού, να καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσα σου. Δεν είσαι η σκέψη σου, δεν είσαι τα συναισθήματά σου. Είσαι η συνείδηση από πάνω. Πρέπει να έχεις αντίληψη το τι παίζει μέσα σου. Τα συναισθήματα και τις σκέψεις απλά τα βιώνεις. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα, φτιάχνεις το self-esteem όπως είπαμε και πριν. Φτιάχνεις το self-esteem πριν μπεις να δουλέψεις στη σκιά σου. Θα κοιτάς πάντα τον εαυτό σου από την οπτική γωνία της ανιωτετελούς αποδοχής
τις ανατελείς αποδοχής και αγάπης. Δηλαδή, είναι κομμάτι σου. Είναι κομμάτι σου. Ναι, συμπεριφέρομαι έτσι. Το και το. Βρίζω. Πρέπει να το αποδεχτείς πρώτα. Πρώτα πρέπει να το αποδεχτείς. Και όταν θα πας να δουλέψεις, θα τα αφήνεις όλα να παίζουν. Δηλαδή, δεν θα κρίνεις τίποτα. Τη στιγμή που κρίνεις, μπλοκάρεις, ρε φίλε. Τη στιγμή που κρίνεις, μπλοκάρεις. Πρέπει να είσαι ο παρατηρητής, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι ο παρατηρητής, να βλέπεις τις σκέψεις σου και τα συναισθήματά σου όταν θα κάνεις αυτή τη δουλειά που θα σου πω τώρα. Θα σου πω πώς μπορείς να το κάνεις. Θα είσαι ο παρατηρητής. Θα βλέπεις σκέψεις, συναισθήματα, λες και βλέπεις μια ταινία στο σινεμά. Από bird eye view. Θα είσαι από πάνω. Και απλά θα παρατηρείς, ρε φίλε. Θα παρατηρείς και θα διορθώνεις. Δεν θα κρίνεις. Ας πούμε, αν σου έρχεται μια κακιά σκέψη που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό που έχεις στον εγκέφαλο, δεν θα την κρίνεις. Γιατί τη στιγμή που την κρίνεις, δημιουργείς νέες σκέψεις. Δημιουργείς overthinking και είναι ένας φαύλος κύκλος που μπλοκάρει τη φάση και μεγαλώνει τις φοβίες σου, ρε φίλε. Θα παρατηρείς, θα τις αφήνεις να ρέουν. Θα παρατηρείς και θα διορθώνεις, ρε φίλε. Δεν θα πεις, α, αυτή η σκέψη είναι κακιά. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε καλή ούτε κακιά σκέψη. Το πώς εσύ σκέφτεσαι πάνω σε αυτές είναι που τις κάνει καλές ή κακές. Ωραία, άρα βγάζεις αυτή τη σκέψη. Γιατί δεν σε υπηρετεί, ρε φίλε. Δεν σε υπηρετεί. Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Δεν σε υπηρετεί, ρε φίλε. Σε ρίχνει. Αυτό το αρρωστημένο victim mentality πρέπει να φύγει, ρε φίλε. Το οποίο μας το προγραμμάτισαν μέσα στον εγκέφαλο. Το είχα πολύ έντονα και το έχω βγάλει σε τεράστιο βαθμό, ρε φίλε. Ωραία. Αυτό που σου λένε, πρωτού πάμε στο πώς μπορείς να το κάνεις, αυτό που σου λένε να φοκουσάρεις πάντα στο φως, να σκέφτεσαι πάντα θετικά, σκέψου πάντα θετικά, κοίτα μόνο τη θετική γωνία, όχι. Όχι, είναι λάθος. Είναι τοξικό. Είναι τοξικό, είναι λάθος, είναι παραπληροφόρηση, ρε φίλε. Πρέπει. Είναι λες και τρέχεις από τους δαίμονές σου, είναι λες και τρέχεις από αυτά που σε φοβίζουν, είναι λες και τρέχεις από τους φόβους σου αυτό. Πρέπει να κάτσεις να τα αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί αργότερα στη ζωή σου θα μαζευτούν και θα πετάγονται πάνω, δεν θα μπορείς να τα κρατήσεις. Γι' αυτό βλέπεις τους άλλους μέσα στα games, ρετζάρουνε, κάνουνε. Βγαίνεις και άτος πάνω, ρε. Δεν έχουν κανέναν έλεγχο πλέον. Βγαίνει το ασυνείδητο και κοντρολάρει το ενσυνείδητο, ρε φίλε. Εκεί θα φτάσεις. Και πρέπει να μάθεις να εκτονώνεσαι. Γιατί όσο καταπατάς, όσο τα στέλνεις πίσω στο ασυνείδητο, πας κατακόρυφα, πας καρφωτά για κατάθλιψη, ρε φίλε. Δεν πρέπει να καταπατάς τίποτα. Πρέπει να μάθεις να εκτονώνεις με υγιές τρόπο και να σέβεσαι το περιβάλλον σου. Άρα το να φοκουσάρεις μόνο στο θετικό είναι μεγάλο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος. Αγνοείς ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου που είναι η σκιά σου. Και δεν μπορείς να χυλάρεις, δεν μπορείς να χυλάρεις τα τραύματά σου σε βαθύ επίπεδο και να ολοκληρωθείς. Και να ολοκληρωθείς. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθείς, ρε φίλε. Να ολοκληρωθείς χωρίς κανέναν. Να κάτσεις να φτιαχτείς, να είσαι φτιαγμένος, να είσαι φτιαγμένη μονάδα. Να είσαι φτιαγμένη μονάδα. Να μην έχεις ανάγκη κανέναν, ρε φίλε. Προτού πας σε μια ανθρώπινη σχέση. Καταλαβαίνεις. Γιατί όσο εσύ φτιάχνεσαι, τόσο βελτιώνονται όλες οι σχέσεις σου. Θα σου πω μετά. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, πώς κάνεις shadow work τώρα. Πώς κάνεις shadow work. Καλησπέριγος, HRBK. Αν υπάρχουν και εικόνες, δηλαδή, θα τελειώσω λίγο με αυτό που μιλάμε τώρα και θα τα πιάσω όλα με τη σειρά, ρε. Όπως θα είπαμε μετά. Πώς θα κάνεις τα shadow work. Νούμερο ένα tip. Δεν πρέπει να ανταγωνίζεσαι τη σκιά, ρε φίλε. Δεν πρέπει να ανταγωνίζεσαι τη σκιά. Γιατί να τη βλέπεις. Να τη βλέπεις πάντα από την οπτική γωνία της αυτοαγάπης και της αποδοχής. Γιατί να θυμάσαι ότι η σκιά δημιουργήθηκε τη στιγμή που δεν αποδέχτηκες τον εαυτό σου. Δεν τον αποδέχτηκες, τον ακύρωσες για να είσαι αποδεκτός από το περιβάλλον σου. Το τότε περιβάλλον σου, στην παιδική σου ηλικία. Ή το μετά αν δημιουργήθηκε αργότερα. Άρα πρέπει να καταλάβεις ότι το αντίδοτο είναι η πλήρες αποδοχή αυτού, ρε φίλε. Από εκεί ξεκινάει, από το να το αποδεχτείς. Γιατί είναι κομμάτι σου. Όταν το καταλάβεις μέσα σου, όταν καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγμή πετάει τη σκιά σου πάνω, εντόπισε τη, αποδέξου τη, αγάπησέ τη, φέρ' τη κοντά σε σένα, αγκαλιάσέ τη,
Αυτό είναι το κλειδί, να ξέρεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε, παρατήρησε χωρίς κρίση. Χωρίς να κρίνεις. Παρατηρείς. Γιατί αν δεν έχεις αντίληψη από πού προέρχεται εκείνη τη στιγμή αυτό που ζεις, δεν μπορείς να το διορθώσεις. Δεν μπορείς να το διορθώσεις αν δεν έχεις την αντίληψη. Και η παρατηρητικότητα είναι το α και το μέγα, ρε φίλε. Η κρίση, να θυμάστε πάντα, μάγκες, ένα μυαλό που κρίνει, χάνει vision, ρε φίλε. Χάνει vision. Χάνει vision. Χάνει παρατηρητικότητα. Τη στιγμή που κρίνεις, χάνεις παρατηρητικότητα. Άρα, να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να κρίνεις, γιατί είναι λες και ρίχνεις λάδι στη φωτιά, ρε φίλε. Δηλαδή, αν τη σκιά σου την κάνεις μεγαλύτερη για τη στιγμή που την κρίνεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα ρωτήσεις τον εαυτό σου τρεις έτσι ερωτησούλες, ρε φίλε. Ήμουν αποδεκτός από αυτούς τριγύρω μου. Τι περίμενα να... Πώς να πω, τι περίμενα να... οι γονείς μου από μένα, ρε φίλε. Τι έκανα και με... Τι έκανα και με έκριναν. Τι έκανα και με έκριναν, ρε φίλε. Τι έκανα και δεν το δεχότανε. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν πας στα χιλάρις, θα κοιτάξεις τους γονείς σου, μπρο. Βασικά θα κοιτάξεις αυτούς που σε φρόντιζαν στην παιδική σου ηλικία. Αυτή είναι τρελά καθρεφτάκια, ρε φίλε. Θα δεις τη σκιά σου πάνω τους. Ντάω. Εκεί θα δεις ότι ένα μέρος του εγκεφάλου σου δημιουργεί με βάση αυτό που είναι αυτή. Με βάση αυτό που είναι αυτή. Ένα μέρος του εγκεφάλου σου θα δημιουργεί με βάση αυτόν που είχε μεγαλύτερη επιρροή πάνω σου στην παιδική σου ηλικία, ρε φίλε. Σε αυτούς που σε φρόντιζαν. Θα δεις ότι ένα κομμάτι των σκέψεών σου είναι φτιαγμένο. Πώς να σου πω, μυρωράει αυτούς, ρε φίλε. Τους καθρεφτίζει φουλ. Να πάρεις πίσω τα χαρίσματά σου, ρε μπρο. Αν ήσουν αευαίσθητος, άνοιξε την καρδιά σου, ρε φίλε. Τράβα το και πάρ' το πίσω. Ό,τι έκλεισες, θα κάνεις το ανάποδο. Θα τα πάρεις πίσω όλα. Είσαι ευαίσθητος, είναι σούπερ δύναμη, ρε φίλε. Δεν μπορείς να έχεις αντίληψη αυτής της πραγματικότητας χωρίς να είσαι ευαίσθητος. Όσο πιο ευαίσθητος, τόσο το καλύτερο, φίλε. Η ευαισθησία, μάγκες, είναι δώρο αντίληψης. Δεν μπορείς να αντιληφθείς τίποτα άμα έχεις κλείσει αυτούς τους μηχανισμούς του σώματος, ρε φίλε. Δεν μπορείς να αντιληφθείς τίποτα άμα έχεις κλείσει την εμπάθειά σου. Γιατί δεν μπορείς να μπεις στα παπούτσια κανενός, ρε φίλε. Όταν μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου, το παίρνεις όλο αυτό που είναι ο άλλος. Σε βοηθάει, δηλαδή, ανοιχτό το μυαλό, να μπορείς να μπεις στον τρόπο σκέψης του άλλου. Να είσαι αποδοχή των διαφορετικών οπτικών γωνιών, ρε φίλε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να πάρεις πίσω όλα τα δώρα σου, ρε φίλε. Όλα αυτά τα δώρα που σου είχε δώσει η ζωή. Που τα κλείσες. Δηλαδή, κάνε μια ερώτηση στον εαυτό σου. Αν δεν φοβόμουν, τι θα έκανα με τη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αρχίσει την αλλαγή, ρε μπρο. Αν δεν φοβόμουν αυτή τη στιγμή, τι θα έκανα, ρε φίλε. Τι θα έκανα. Μπορεί να θες να βγεις να φωνάξεις έξω. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις μια business. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις ένα κανάλι, ρε φίλε. Μπορεί να θες να κάνεις αυτό. Να θες να κάνεις εκείνο. Κάνε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν δεν φοβόμουν, τι θα έκανα. Αν δεν υπήρχε ο φόβος στη ζωή μου. Πες, ξυπνάς μια μέρα και δεν υπάρχει ο φόβος. Μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Τι θα έκανες. Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Μετά μπορείς να κάνεις meditation, ρε φίλε. Μετά μπορείς να κάνεις meditation. Που θα βοηθήσει full. Αυτό που λέμε... η απορρόφηση μέσα σε όλες τις θέσεις σου, αγκυροβολημένο στο τώρα, ρε φίλε. Μέσα σου όλα. Γυρνάς μέσα. Τίποτα. Όλο το έξω δεν υπάρχει, ρε φίλε. Πας μέσα. Πας μέσα. Αυτό θα σε βοηθήσει και να σιωπήσεις και να χάσουν τον έλεγχο που έχουν οι σκέψεις σου πάνω σου. Δηλαδή στην ουσία να τις σιωπήσεις σε εισαγωγικά. Αυτές οι σχέσεις, όλες αυτές οι σκέψεις που δημιουργείς πάβουν να έχουν οποιοδήποτε έλεγχο γιατί πας στο από πάνω. Και θα σε βοηθήσει να παρατηρήσεις και καλύτερα, δηλαδή όταν φύγεις, σε βοηθάει να παρατηρήσεις και καλύτερα τι γίνεται εδώ μέσα, ρε μπρο. Ωραία, είναι πολύ σημαντικό για το meditation. Τώρα αυτό για να μάθεις πώς να το κάνεις,
Πρέπει να ψαχτείς και λίγο, να πάρεις λίγο πληροφορία. Νομίζω έχω ανεβάσει και. Δεν νομίζω να έχω ανεβάσει για το πώς θα κάνεις meditation, γιατί μένα μου βγαίνει μετά την αφύπνιση full pre-fire. Μπορώ να το κάνω παντού, δηλαδή μπορώ να οδηγάω πάνω μηχανάκι και να είμαι μέσα τελείως. Και απλά να το έχω autopilot, να το έχω autopilot το υποσυνείδητο να πηγαίνει μόνο τώρα. Αυτό ίσως πρέπει να ψαχτείς, πώς να κάνεις meditation, ας πούμε, να δεις μερικά βιντεάκια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό, πολύ, πολύ σημαντικό για το πώς θα χυλάρεις είναι να παρατηρείς τις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Δηλαδή, τι σε τριγκάρει, ρε φίλε. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ό,τι σε τριγκάρει, υπάρχει τραύμα από πίσω. Πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο να μην σε τριγκάρει τίποτα, ρε φίλε. Να μην έχει. Να μην σε στέλνει τίποτα στην αρνητική ενέργεια. Πώς θα το πω, να μην σε τριγκάρει τίποτα, ρε φίλε. Να έχεις γνώση αυτού, να έχεις δουλέψει πάνω σε όλα σου τα. Πάνω σε όλα σου τα ελαττώματα και τα τραύματα, ώστε να μην έχεις τέτοιες αντιδράσεις, να έχεις full emotional control. Άρα, για να προσέξεις περισσότερο τις συναισθηματικές σου αντιδράσεις, πρέπει να αυξήσεις την αντίληψη. Έχω ένα βίντεο στο YouTube που μιλάει για το πώς θα αυξήσεις την εσωτερική σου αντίληψη, bro. Αυτό πρέπει να πας να το δεις. Γιατί σας λέω, αν δεν έχετε αυξημένη αντίληψη, δεν μπορείτε να διορθώσετε τίποτα γιατί δεν το βλέπετε, ρε φίλε. Οπότε θα πας να δεις. Έχω ένα βιντεάκι κάπου σε αυτά τα πολλά που ανεβάζω, γιατί έχω τρελό information στο YouTube, που θα είναι για όλους εσάς μετά. Θα πας να κοιτάξεις αυτό το βιντεάκι για το πώς θα αυξήσεις την εσωτερική σου αντίληψη πρώτα. Γιατί αν δεν ξέρεις τι συνειδητά τι κάνεις ή τι σκέφτεσαι ή τι αισθάνεσαι ή τι λες, δεν μπορείς να χυλάρεις, ρε φίλε. Δεν μπορείς να χυλάρεις καθόλου. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται μέσα σου, κατάλαβες. Και πολύ σημαντικό tip είναι να έχεις ανοιχτό μυαλό, bro. Ανοιχτό μυαλό, το λέω και το ξαναλέω. Και να έχεις το θάρρος και την αποφασιστικότητα και τη θέληση να παρατηρήσεις τα πάντα. Γιατί εκεί που θα παρατηρείς, θα βιώνεις, πώς να σου πω, συναισθήματα και σκέψεις οι οποίες δεν είναι απλά άβολες. Δεν είναι απλά άβολες, θα πονάς, ρε φίλε. Θα πονάς. Θα είναι ένα είδος πόνο όμως που χτυπάει. Θα δεις. Μπορεί να το έχεις βιώσει κιόλας. Θα δεις και είναι άβολο. Είναι περίεργο το συνέστημα, ρε φίλε. Το συνέστημα του να κάνεις πέρτς. Του να καίγεσαι. Είναι στην ουσία λες και το heart center σου καίει πράγματα, ρε φίλε. Θα το βιώσεις το συνέστημα και θα με καταλάβεις τα λόγια μου, ρε μπρο. Ένα άλλο tip για να κάνεις, για να χυλάρεις και να κάνεις shadow work, τα έχω πει πολλές φορές αυτά εδώ, είναι η τέχνη, να ξέρεις, είναι η υψηλότερη μορφή εκδήλωση του εαυτού σου, ρε φίλε. Δηλαδή κάνε τίποτα, δημιούργησε τίποτα, ρε, κάνε, ξέρω εγώ, ζωγράφισε, κάνε, μπορεί να βοηθήσει, ρε φίλε, να δεις τη σκιά σου. Μετά, ένα άλλο tip είναι να αρχίσεις ένα project, ρε φίλε, να αρχίσεις ένα project, ξεκίνα ένα κανάλι. Ξέρεις πόση σκιά έχω δει εγώ εδώ πάνω στο YouTube που πετυχαίνω όλους τους παπάρες μέσα στο solo και στο Valorant. Ξέρεις πόσα κομμάτια μου βγάζουν εκείνη τη στιγμή που θέλουν φτιάξιμο μέσα μου, ρε φίλε. Βγες λίγο, να σε κρίνουν όλοι. Θα δεις Να μην σε νοιάζει τι λένε, ρε φίλε. Να σε νοιάζει όμως όλα αυτά που σου δείχνουν, ρε φίλε. Είμαι εγώ. Είναι αυτή. Τι πρέπει να δω μέσα μου. Γιατί ήρθε αυτός ο παπάρας και μου είπε το και το. Ίσως έπρεπε να δω αυτό. Ίσως θέλει αυτό φτιάξιμο μέσα μου. Γιατί ήρθε αυτός ο ΑΒΓ και αυτό που είπε με έριξε, ρε φίλε. Γιατί έδωσα τη δύναμή μου σε αυτόν να με ρίξει, γιατί τον άφησα να με ρίξει, ρε φίλε. Κάτι θέλει φτιάξιμο εδώ μέσα. Κάτι θέλει φτιάξιμο. Και όταν θα το φτιάξεις, μετά θα έρχεται αυτός και αυτός δεν θα έχει καμία δύναμη. Αυτός θα μιλάει, εσύ θα είσαι it's ok, ξέρω εγώ, τα σχετικά και μετά θα φεύγει αυτός. Και μετά δεν θα έχει άλλο. Έτσι φτιάχνεις και τον άλλον. Όταν φτιάξεις εσένα, όταν φτιάξεις τα τραύματά σου, όλα αυτά που τον έλκουνε και δημιουργούν αυτή την αλυσίδα, αυτό το attachment αρνητικότητα, ρε φίλε, που σας ρίχνει και τους δύο. Όταν φτιάξεις τον εαυτό σου. Έρχεται αυτός,
δεν γίνεται τίποτα και αναγκάζεται να κοιτάξει τον εαυτό του, ρε φίλε. Ή να πάει σε άλλον. Κατάλαβες. Έτσι μετά θα έρθει αυτός και εσύ δεν θα πέσεις, ρε φίλε. Δεν θα τον αφήσεις να εισχωρήσει μέσα στο μυαλό σου, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις. Γιατί πλέον ξέρεις. Το έχεις φτιάξει το πρόβλημα. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου. Άλλο. Πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις ένα project, ρε φίλε. Να δημιουργήσεις πράγματα. Εκεί θα δεις και κομμάτια της σκιάς σου πάνω. Αυτά που θέλουν να χυλάρεις, ρε φίλε. Οτιδήποτε σε τριγκάρει, στο λέω ξανά, είναι πολύ σημαντικό. Είναι λες και σου δείχνει, ρε μπρο. Σου δείχνει τραύμα. Σου δείχνει τραύμα, μπρο. Ξεκάθαρα. Ίσως μπορεί να μην θέτεις αρκετά όρια. Ίσως μπορεί να αφήνεις τους άλλους να γίνεις σε χαλή να σε πατήσουν. Πολλά πραγματάκια, ρε φίλε. Πολλά, πολλά. Ίσως επειδή έμαθες από την παιδική σου ηλικία για να είσαι αποδεκτός από το περιβάλλον σου, πρέπει να αποδέχεσαι όλα αυτά που σου λένε. Και να καταπατάς κομμάτια του εαυτού σου. Πολλά πράγματα μπορεί να σε νευριάζουν. Ένα άλλο tip για να κάνεις σαν το να χυλάρεις τον εαυτό σου είναι να μιλάς στον εαυτό σου. Να έχεις αυτό που λέμε την εσωτερική συζήτηση, να μιλάς με αυτόν. Δηλαδή το να μιλάς με τη σκιά σου είναι πολύ σημαντικό για να μάθεις από αυτήν. Να μιλάς και να μάθεις να ακούς, ρε φίλε. Να μπορείς να μιλάς με τα layers του μυαλού σου, ρε φίλε. Με τα layers της προσωπικότητάς σου, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μιλάς με αυτά τα κομμάτια. Γιατί σου ξανά είπα, δεν είσαι η σκέψη σου, δεν είσαι τα συναισθήματα, είσαι η συνείδηση από πάνω, μπρο, είσαι κάτι ανώτερο. Και μπορείς να μιλήσεις, να τα πιάσεις ένα-ένα και να μιλήσεις με όλα. Πολύ σημαντικό αυτό. Το σημαντικότερο απ' όλα. Βασικά, όχι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι να παρατηρείς με ανοιχτό μυαλό χωρίς να κρίνεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα για να φτιάξεις τον εαυτό σου. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέμε. Το περιβάλλον μας εκεί έξω και οι άνθρωποι εκεί έξω, οι ανθρώπινες σχέσεις που έχεις είναι ο τέλειος πίνακας. Είναι ο τέλειος πίνακας στον οποίο εσύ προτζεκτάρεις, στον οποίο εσύ προτζεκτάρεις όλους τους φόβους σου και όλες τις ασυνείδητες επιθυμίες σου, ρε φίλε. Αυτός είναι ο τέλειος πίνακας, να το ξέρεις. Οπότε, θα πας στους γονείς σου, θα έχεις μια συζήτηση και σου λέω εκεί αυτοί θα προτζεκτάρουν κομμάτι δικό σου και εσύ θα προτζεκτάρεις κομμάτι δικό τους πολύ έντονα, ρε φίλε. Είναι καθρέφτες. Αυτοί είναι πολύ έντονοι καθρέφτες, αυτοί που σε φρόντιζαν μικροί. Αυτοί θα σε βοηθήσουν να φτιαχτείς πολύ γρήγορα. Απλά θα πας να τους παρατηρείς. Δεν θα παρατηρείς κλειστό μυαλά. Θα είσαι από πάνω, ρε φίλε. Θα παρατηρείς. Αυτό που σε φρόντιζε, εσένα, τις σκέψεις βγάζει εσύ, τις σκέψεις βγάζει αυτός. Θα είσαι από πάνω και από τους δυο σας, ρε φίλε. Με ανοιχτό μυαλό. Έχεις φύγει πάντα. Και από αυτό το meeting, από αυτή τη σύνδεση, θα βλέπεις. Τι έγινε εκεί μέσα. Έτσι χυλάτσι, μπρο. Έτσι χυλάτσι. Αυτά είναι μερικά tips, έτσι. Αυτά είναι μερικά tips. Ένα άλλο που... Θα απαντήσω σε όλα στο chat τώρα, ρε. Τώρα τελειώνω εδώ πέρα. Δύο λεπτάκια και πάμε τα πιάνουμε όλα με τη σειρά. Εμένα επειδή γίνεται σε super speed level, ένα hack που πήρα από ψηλά, ρε φίλε, που με έχει βοηθήσει full στο healing process. Ναι, το έξω εκεί πέρα σας είπα είναι ένα ψέμα, ρε φίλε. Αλλά το, πώς θα σου το πω, το μυαλό και η ύλη συνδέονται, ρε μπρο. Το μυαλό και η ύλη συνδέονται, ωραία. Πώς θα σου το πω, το μυαλό είναι ύλη και η ύλη έχει συνείδηση, ρε μπρο. Είναι ενέργεια, ρε φίλε, πώς θα σου το πω, είναι ενέργεια. Άρα, τι έκανα εδώ και χυλάρω στο super speed level, ρε φίλε. Τα διέχνω όλα. Στην ουσία τώρα είμαι.
Ξέρεις, το healing process είναι μια διαδικασία που δεν είναι ευθύγραμμη, ρε φίλε. Πας και παίζεις πίσω, μπροστά σε όλα τα timelines. Παίζεις συνέχεια. Δεν είναι ευθύγραμμη η διαδικασία του healing, ρε. Παίζεις σε όλα τα timelines. Παρελθόν, μέλλον, παρόν, ρε φίλε. Παίζεις συνέχεια. Ο τρόπος που το έκανα εγώ, χρησιμοποιούσα το τώρα, δηλαδή ό,τι μου έφερνε η ζωή μου στον υλικό κόσμο στο τώρα, ό,τι έχει εδώ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Το χρησιμοποιούσα. Βέβαια είχα ανοίξει το τρίτο μου μάτι, έτσι. Έγινε μετά την αφύπνισή μου αυτό. Χρησιμοποιούσα το τώρα με το guidance από Αρχάγγελο Μιχάλη και ανώτερο αυτό, που είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Μιλάω για το ίδιο πράγμα, έτσι. Και έκανα recall memories, δηλαδή ερχόταν κάποιες εμπειρίες στο τώρα, κάποια πραγματάκια που σπόταρα στο τώρα, τα οποία μπορείς να τα σποτάρεις και εσύ, είναι θέμα αντίληψης της πραγματικότητας στο τώρα, τα οποία ήταν, λες και, ήταν ένα κλειδάκι που μου άνοιγαν past memories, ρε φίλε. Μου άνοιγαν όλα εκείνα τα past memories, προηγούμενες τις αναμνήσεις μου δηλαδή, οι οποίες ενεργειακά ήταν βαριές, ρε φίλε. Ήταν ένα frequency το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει για να πας στην πέμπτη διάσταση, ρε φίλε. Θέλει διόρθωση. Θέλει να μπεις μέσα να το αλλάξεις, ρε φίλε. Να γίνεις αλχημιστής, να πας πίσω στην ανάμνηση, να την αλλάξεις, να τη διώξεις όλη, ρε φίλε. Όλη την αρνητικότητα, παύλα, σαβούρα. Και αυτό αφορά και τα τραύματά σου. Γιατί όταν θα πας πίσω, σου ξαναείπα, για να πας να χυλάρεις, πρέπει να πας πίσω στη ρίζα, ρε φίλε. Πάνω, πάνω, πάνω. Όσο πιο πάνω πας, τόσο πιο πολύ φεύγει το πρόβλημα. Χρησιμοποιούσα δηλαδή τα ερεθίσματα στο τώρα. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να είσαι ευαίσθητος, πρέπει να έχεις αντίληψη, ρε φίλε. Η ευαισθησία είναι ένα δώρο αντίληψης. Τα χρησιμοποιούσα και έκανα unlock τα memories, αλλά τα έβλεπα από μια, ας πούμε, ένα πράγμα που έχεις δει στα 10 σου χρόνια. Όταν θα πας αυτή την εμπειρία να την ξαναζήσεις στα 25 σου, άλλη συνειδητότητα έχεις τότε, άλλη έχεις τώρα. Μπορείς να μπεις μέσα σε αυτή την ανάμνηση, να λιώσεις με αυτή, να λιώσεις η συνείδησή σου μέσα και να την αλλάξεις, ρε φίλε. Όλη την ενέργεια, την αρνητική που κουβαλάς εδώ μέσα, να την πάρεις και να την αλλάξεις, ρε φίλε. Ώστε να μην σε βαραίνει, να μην σε κρατάει πίσω. Ώστε να μπορείς να πας σε ανώτερες δονήσεις και σε καλύτερη ζωή. Γι' αυτό χιλάρεις. Χιλάρεις για όλους μας. Δηλαδή, όλοι συνδεόμαστε, ρε φίλε. Για να πας σε μια ανώτερη ζωή. Δεν μπορείς να το πω πιο απλά. Δηλαδή, ζωή σε ανώτερες δονήσεις, σε υψηλότερες συχνότητες είναι ανώτερη απλά. Είναι ανώτερη. Ανώτερη σε όλα τα επίπεδα. Χρησιμοποιούσα τα ερεθίσματα στο τώρα. Δημιουργούσα με τους αριθμούς. Είχα και έχω συνδέσει σε κάθε αριθμό. Έχω ένα positive affirmation στο κεφάλι μου. Έχω αναμνήσεις καρφιτσωμένες στον εγκέφαλό μου. Άρα έχω κολλήσει ανάμνηση, positive affirmation, ένα ανυψωμένο συνέστημα, το κουμπώνω πάνω εκεί. Και έτσι έχω κάνει και το healing, επειδή έχω μπει μέσα, τα έχω φτιάξει όλα. Και κάθε φορά που μπορεί να συναντάω κάτι ίδιο στη ζωή μου, ή αυτόν τον αριθμό, ή αυτό το συνέστημα, ή πώς να σου πω, ή αυτό το affirmation, όποιο και από τα τρία, κάνω reprogram το υποσυνείδητό μου με τριπλή δύναμη, ρε φίλε, γιατί συνδυάζω τρία πράγματα μαζί. Και κάθε φορά το προγραμματίζω το υποσυνείδητό μου, έχω περάσει αυτό το πρόγραμμα δηλαδή στον εγκέφαλό μου που μου το δείξανε από πάνω. Πώς να αλλάξω τον εγκέφαλό μου super fast. Και κάθε φορά που συναντάω κάτι στην πραγματικότητά μου, κάνει reprogram το υποσυνείδητο σε υψηλές δονήσεις, ρε φίλε. Καταλαβες. Όλα αυτά πρέπει να τα μαστεράρεις για να αλλάξεις, να πας προς τα πάνω, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να πας προς τα πάνω, για ο καθένας μας. Πρέπει να πάει γενικά όλη η ανθρωπότητα προς τα πάνω. Και αξίζει κάθε δουλειά που θα ρίξεις τον εαυτό σου, το λέω, αξίζει στο έπακρον. Γιατί εκεί πέρα ζεις. Εκεί μέσα ζεις, ρε φίλε. Μέσα στο μυαλό σου ζεις. Μέσα στην καρδιά σου ζεις, μέσα σε αυτό το σώμα σου ζεις. Δηλαδή, σε όποια πτυχή του εαυτού σου και να δουλέψεις, θα κερδίσεις. Οπότε, σας έχω ξαναπεί, λίγο stop εκεί έξω. Stop, σηκώνεις ένα χέρι και τους πατάς ένα stop όλους και αρχίζεις και κοιτάς λίγο προς τα μέσα. Γιατί πρώτα πρέπει να διορθωθώ, ρε φίλε, για να ζήσω μια καλύτερη ζωή. Όσο κουβαλάω όλη τη σαβούρα από μικρούλης, δεν θα μπορέσω να ζήσω τίποτα. Πώς να σου το πω, τίποτα υγιές, ρε φίλε. Τίποτα υγιές. Θα πέφτω σε λούπες, ίδια, πώς να σου το πω, ίδιο άτομο με διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές καταστάσεις, ίδιο μάθημα, λούπες που τραβάς
τραβάς αυτόν που είναι σε ευθυγράμμιση με αυτή τη συχνότητα του τραύματός σου, τον τραβάς και κύκλει συνέχεια, ρε φίλε. Κύκλει μέχρι να καταλάβεις, ρε μπρο, ότι τσούπ πρέπει να το σπάσεις αυτό για να φύγεις να πας ψηλότερα, ρε φίλε. Αυτά για το χείλι. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Μαρία Σαλάμι. Αυτός είναι ο Μπρίκ Σαλάμι, φάνε ρε μπρο. Η σκιά σου είναι μόνο γατιά ή μπορεί να είναι για γαλλί. Όχι, αυτό σας είπα ρε μάγκες. Εκεί πέρα έχετε καταπατήσει όλες τις φοβίες σας, αλλά έχετε κλείσει και τα δώρα σας ρε μάγκες. Έχετε κλείσει και τα δώρα σας εκεί μέσα. Γι' αυτό πας να δουλεύεις. Εκεί πέρα υπάρχει θησαυρός, μάγκες. Εκεί πέρα υπάρχει θησαυρός. Εκεί πέρα όταν θα δουλέψεις μπορεί να ξεκλειδώσεις super abilities, ρε φίλε. Που θα σε πάνε στην καλύτερη εκδοχή σου, ρε μπρο. Και αξίζει κάθε δουλειά που θα κάνεις εκεί μέσα. Αυτή είναι η πιο ιερή δουλειά, μάγκες. Όσοι ακολουθούν μετά από εσάς, να το ξέρετε, μέσα από το DNA σας, καθαρίζετε το DNA σας όλο. Που τα κουβαλάει όλα αυτά. Όσοι θα γεννηθούν μετά από εσάς, τα σώματά τους αυτομάτως θα είναι σαν ανώτερες συχνότητες. Δεν θα κουβαλάνε αυτό το βαρύ κάρμα, ρε μπρο. Ξέρεις πώς επιβραβεύεσαι γι' αυτό, αλλάζει όλα τα timelines, τα μελλοντικά, ρε φίλε. Είναι ιερή αυτή η δουλειά. Και πρέπει να την κάνει κάθε μονάδα αυτή τη στιγμή. Θα δείτε τώρα η σκιά της ανθρωπότητας βγαίνει στη φόρα, ρε φίλε. Καλώς κακώς γίνεται της ποπάρας τώρα. Θα δείτε, βγαίνει στη φόρα, ρε φίλε. Θα αναγκαστούν όλοι, θα τους αναγκάσει αυτό που λέμε το browser, να αντιμετωπίσουν τη σκιά τους, ρε φίλε. Είτε με isolation, είτε με συνθήκες isolation, είτε με απομόνωση δηλαδή και με καταστάσεις, είτε με δυσκολίες, είτε. Προς τα εκεί πάει η φάση τώρα. Τώρα βγαίνει η συλλογική σκιά πάνω. Η συλλογική σκιά πάνω. Και αυτό βοηθάμε και εμείς, αφού το κάνουμε στον εαυτό μας πρώτα, βοηθάμε και πώς να το κάνουν και οι άλλοι, ώστε να ανέβει η ανθρωπότητα, ρε φίλε. Έτσι. Γιατί σας είπα, στην πέμπτη διάσταση δεν υπάρχει μονάδα. Υπάρχει μόνο συλλογική σκέψη. Και αν δεν πάμε εκεί, έχουμε χαθεί. Σας το λέω, έχουμε χαθεί. Πάμε αυτομάτως προς την καταστροφή μας, ρε φίλε. Και αυτό είναι το έργο του διαβόλου που έχει φτιάξει το Matrix, ρε μπρο. Που στο περνάει από τη στιγμή που γεννιέσαι εδώ πέρα. Αυτό για τους ανθρώπους. Αυτά. Σου είπα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τώρα. Αυτά που είπα τώρα στρίξω παίζουν πολύ ρόλο στο να το κάνεις αυτό. Βοήθησε με την αντίληψη που έχεις, δεν νιώθεις ότι σχεδόν πάντα έχεις δίκιο. Με την αντίληψη που έχω, κοιτάω πάντα τι επίπεδο συνειδητότητας είναι αυτός που μου μιλάει απέναντι. Και αν είναι σε ένα επίπεδο συνειδητότητας που είναι παρακάτω, ρε φίλε, και μονοπάτι το οποίο έχω περπατήσει, το έχω περπατήσει, δηλαδή το Matrix το έχω περπατήσει 28 χρόνια, ρε φίλε. Ξέρω τι είναι το Matrix, το βλέπω πλέον. Το βλέπω. Είναι ένα μονοπάτι που έχω περπατήσει 28 χρόνια. Ξέρω τα πάντα σχεδόν. Δεν αφυπνίστηκα τυχαία στα 28. Έπρεπε να το περπατήσω όλο. Να γίνω ένα με αυτό, να το καταλάβω. Κατάλαβες, να γίνω ένα. Το έχω καταλάβει πλήρως. Το βλέπω. Πλέον το βλέπω παντού. Στα μυαλά των άλλων. Το βλέπω εκεί έξω. Στο μυαλό μου. Ώστε να το βγάλω τελείως. Όλα τα συστήματα πιστεύω που δεν με υπηρετούν. Το healing είναι μια διαδικασία που παίρνει καιρό. Είναι baby steps. Day after day. Ναι, με κάποια άτομα το νιώθω αυτό. Και γενικά σε αυτά που πιστεύω, τα πιστεύω όντως. Τα πιστεύω όντως. Δηλαδή, πρέπει να έρθει ένας που το belief system του να μην είναι μέσα στο Matrix, ρε φίλε. Να μην είναι κάτι το οποίο έχω ζήσει και έχω εξελιχθεί και είμαι πιο πάνω από αυτό. Να έρθει ένας που έχει συστήματα πιστεύω πιο πάνω από αυτά που έχω, ρε φίλε. Ωραία, και αυτό, άμα έχεις ανοίξει το τρίτο μάτι σου, μπορείς να δεις. Μπορείς να μπεις στο μυαλό του άλλου. Θέλω να έρθει ένας. Που να μην μπορώ να μπω στο μυαλό του, ρε φίλε. Εκεί δεν θα. Αν μου έρχεται ένας που μπαίνω στο μυαλό του και καταλαβαίνω τα πάντα που κάνει μέσα στο μυαλό του. Ναι, δεν. Αυτό έρωκ, ναι, δεν. Θα έχω πάντα δίκιο εκεί, ρε φίλε. Αλλά αν έρθει ένας τον οποίο δεν μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό του και έχει συστήματα πιστεύω που είναι ανώτερα. Ναι, εκεί πέρα δεν θα έχω δίκιο, ρε φίλε. Εκεί πέρα θα κάτσω να το σκεφτώ. Μπορεί να έχει δίκιο αυτός. Δεν είμαι απόλυτος, αλλά είμαι απόλυτος όσον αφορά το από πού έρχονται οι άλλοι. Άμα αυτά που κουβαλάνε ήμουν εκεί και πλέον δεν ανήκω, ρε φίλε, γιατί έχω εξελιχθεί και τα βλέπω διαφορετικά και έχουν αποδειχτεί αυτά που βλέπω, ρε φίλε, μέσα από τη ζωή μου.
πλέον. Πλέον δεν. Δεν πώς να σου το πω. Έχω αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν μπορώ να φορσάρω αλλαγή εκεί έξω. Δηλαδή την αλήθεια, ρε μπρο, την αλήθεια δεν μπορώ να έρθω να στην πόρε, φίλε. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσω, όπως το είπα πριν στον άλλον. Ο άλλος ήταν βαθιά μέσα στο Matrix που έγραφε πριν εδώ στην αρχή του stream. Δεν κάθομαι ούτε να τσακωθώ, ούτε να επιβάλλω τις απόψεις μου, ούτε τίποτα. Απλά ξέρω ότι αυτός αυτή τη στιγμή πρέπει να ζήσει κάποια πράγματα, ρε φίλε. Για να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Εγώ είμαι εδώ για να σας μοιράσω την πληροφορία, μάγκες, εγώ αυτό κάνω. Εγώ μοιράζω την πληροφορία, σας δίνω high elo advice, high elo, τερματισμένο elo advice, ώστε να σας σπαϊκάρει την εξέλιξη σας full. Άμα θέλεις την παίρνεις, άμα θέλεις την πετάς, κάνε ό,τι σου λέει το εσωτερικό σου, ρε φίλε. Η συντορική σου φωνή. Να ακούς αυτή, όχι το μυαλό το προγραμματισμένο. Να μάθεις να ακούς αυτή, ρε φίλε. Αυτή θα σε πάει ακριβώς εκεί που ανήκεις. Αυτή ξέρει, είναι η πηξίδα σου εδώ πάνω. Αυτή θα σου πει. Όχι το monkey mind, όχι το μαϊμουδίστικο εδώ πάνω. Που δεν ξέρει, αυτό δεν ξέρει τίποτα. Αυτό είναι προγραμματισμένο να μπλοκάρει τη φωνή, την εσωτερική σου που ξέρει τα πάντα, ρε φίλε. Αυτό εδώ. Γιατί έτσι είναι το browser αυτή τη στιγμή που έχουμε επιλέξει να ζήσουμε εδώ μέσα, ρε φίλε. Έτσι το έχουμε επιλέξει, ρε. Έτσι το έχω επιλέξει. Αυτό όσον αφορά την αντίληψη, δηλαδή δεν είμαι. Είμαι ανοιχτός, ρε μπρο. Είμαι ανοιχτός και όσο προχωράει και εξελίσσομαι, προσπαθώ, ρε φίλε, να ακούω, ρε μπρο. Προσπαθώ να ακούω. Γιατί όταν λες συνέχεια, επαναλαμβάνεις τα ίδια, ναι, μεν μαθαίνεις καλύτερα για αυτά που λες. Μπορεί να δεις από. Χρειάζεται αργότερα που προχωράς στη ζωή, όταν θα ξαναπαναλάβεις το ίδιο πράγμα, μπορεί να το δεις από ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας, επειδή θα έχεις ανέβει και να το βλέπεις διαφορετικά. Το θέμα είναι όταν ακούς, δηλαδή όταν μαζεύεις την πληροφορία, μαθαίνεις, ρε φίλε. Μαθαίνεις και. Είμαι ανοιχτός, ρε φίλε. Είμαι ανοιχτός. Δηλαδή, δεν προσπαθώ να διώξω κάθε μορφή κρίσης, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρεις, αυτά που είπες είναι μαλακία και τον κοιτάς τον άλλον από υποτιμητικά, ρε φίλε. Προσπαθώ να το κάνω, να μην το κάνω αυτό το πράγμα, ρε. Γιατί στην ουσία απορρίπτεις μια πληροφορία. Μπορεί να την πάρω την πληροφορία και να την κάνω, να την πετάξω, ρε φίλε. Αλλά πλέον προσπαθώ να μην το κάνω αυτό το πράγμα. Πώς θα σου πω. Είναι αρνητικό να τον υποτιμάς τον άλλο. Καταλαβες. Γιατί είναι κομμάτι σου, ρε φίλε. Είναι κομμάτι σου. Και αυτό χρειάστηκε πάρα πολύ να το φάω στη μάπα ώστε να το συνειδητοποιήσω και να αρχίσω να το αλλάζω, ρε φίλε. Έχοντας δει ότι έχω δει μέχρι στιγμής, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να μην κρίνεις τον άλλον, ρε φίλε. Να μην κρίνεις. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να σταματήσετε να κρίνετε τον άλλον, ρε μάγκες. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να το αλλάξεις αυτό το γαμμένο το προγραμματάκι στο μυαλό σου. Είναι πολύ δύσκολο. Να μην το κρίνεις. Παρ' όλα αυτά, να του δίνεις ειρηνικά την πληροφορία και να προσπαθείς. Πώς να σου το πω. Όχι να αποφεύγεις. Να αποφεύγεις τις συγκρούσεις. Απλά να μην τις δημιουργήσεις εκεί που δεν χρειάζεται να υπάρχουν, ρε φίλε. Πολύ σημαντικό. Γιατί τη στιγμή που δημιουργείς τη σύγκρουση, τους ρίχνεις. Τους ρίχνεις και ρίχνεις και εσένα, κατά συνέπεια. Άρα, τα λόγια που θα επιλέξεις, τα λόγια που θα επιλέξεις να πεις και το timing που θα επιλέξεις να πεις, δεν είναι random. Και αυτό το καταλαβαίνουν τα old souls, ρε φίλε. Δεν είναι random. Πρέπει να είναι σωστό timing, σωστά λόγια, πώς θα σου το πω, σωστό χώρο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Και όσο πιο old soul είσαι, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιείς ότι πρέπει να είσαι full συνειδητός στο τι δημιουργείς εκεί έξω. Στο τι δημιουργείς εκεί έξω και δημιουργείς, σας έχω ξαναπεί, είστε όλοι θεϊκοί, δημιουργείστε εδώ πάνω, συνδημιουργοί της πραγματικότητας είμαστε όλοι. Όλοι εμείς οι άνθρωποι. Όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες εδώ πάνω. Οπότε το τι σκέψεις θα βγάλεις εσύ, το τι λόγια θα πεις και το τι δράση θα έχεις, δεν τα κάνεις random, ρε φίλε. Δεν τα κάνεις random από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή. Αυτό και αυτά τα αλλάζω μέσα μου όλα, ρε φίλε. Και. Πολύ healing. Πολύ practice. Δηλαδή. Ξέρεις, να πιάνεις το μυαλό σου να κρίνει, ρε φίλε. Να κρίνει τον άλλο. Εκείνη τη στιγμή που το πιάνω, παπ, αλλαγή, ρε φίλε. Αλλαγή. Τι έμαθα από τα practice, ρε φίλε.
Δεν πρέπει να τον κρίνω, γιατί τη στιγμή που τον κρίνω πέφτουμε και οι δύο, ρε φίλε. Τη στιγμή που τον κρίνω πέφτω. Τη στιγμή που κρίνω τον άλλον που είναι αρνητικό, που είναι σε χαμηλότερε δονήσει, πέφτω, ρε φίλε. Και πέφτουμε και οι δύο προ τα κάτω. Τα κατάλαβα όλα αυτά. Άρα τη στιγμή που πιάνω το μυαλό μου, επειδή το μυαλό είναι όλα υποσυνείδητο προγραμματισμό, που τα. Σου λέω 28 χρόνια είμαι στο Matrix, τα κουβαλά όλα, ρε φίλε. Παίρνει καιρό να τα διαγράψει όλα. Πάπε εκείνη τη στιγμή να ανακαλύψει το πράξη που έκανε, είτε μέσω των αριθμών, είτε μέσω του τώρα, είτε μέσω τη προηγούμενη ανάμνηση που σα είπα πώ πάω, πώ τα παίζω στο μυαλό μου όλα. Σα έδωσα ένα sneak peek και το αλλάζει. Τη στιγμή εκεί που πιάνει το μυαλό σου, παπ, αλλάζει τη σκέψη σου, ρε φίλε. Δημιουργείς άλλη πραγματικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από το ότι δεν πέφτεις, πώς να σου το πω, ρε φίλε, αυξάνεται η αντίληψή σου τρελά. Όταν θα ξεκινήσεις την. Όταν η ψυχή σου θα αποφασίσει να στο θέσω πιο σωστά, ρε φίλε, όταν η ψυχή σου θα αποφασίσει να ξεκινήσεις τη διαδικασία του να χυλάρεις, του να φτιάξεις τον εαυτό σου, η αντίληψή σου, η αντίληψή σου θα αυξηθεί σε τρελό βαθμό, ρε. Η αντίληψή σου γενικά, η αντίληψη αυτού, η εσωτερική αντίληψη και η αντίληψη εκεί έξω θα αρχίσει να αυξάνεται σε τρελούς βαθμούς, ρε φίλε. Και αυτό είναι ένα από τα θετικά του να κάτσεις να γιατρέψεις τον εαυτό σου, ρε φίλε. Θα βλέπεις τον κόσμο με τελείως διαφορετικά, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ναι, ακριβώς, αυτό που λέει εδώ, The Dead Alive. Ναι, πιστεύω, λάμπρο, πιστεύω full. Τηλεπάθεια full και τηλεκίνηση, ρε φίλε. Και τηλεκίνηση πιστεύω. Τηλεκίνηση είναι πιο ανώτερο από την τηλεπάθεια, πιστεύω. Θα δεις όταν αγαπάς κάποιον πραγματικά, όταν ανεβαίνεις την αγάπη μέσα σου και κάνεις το σεξ με αυτόν, που το σεξ για τα old souls, να ξέρετε, είναι. Τα old souls το σεξ το βλέπουν σαν ανταλλαγή ενέργειας, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν ανέβεις πολύ στην αγάπη σου, θα κάνεις και το σεξ και θα συνδεθείς με τον άλλον, θα δεις ότι μετά αποκτάς τηλεπάθεια με αυτόν. Δηλαδή, μπορεί να καταλαβαίνεις πότε σου έρχεται σπίτι, μπορεί να καταλαβαίνεις πότε σκέφτεται κάτι για σένα, μπορεί να καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή θα βγεις προς σπίτι και αυτός θα περνάει από εκεί. Μπορεί να είσαι σε αυτή τη μεριά της πόλης και να ξέρεις ότι αυτός είναι στην άλλη μεριά της πόλης, να ξεκινάς και να πας να τον βρίσκεις εκεί πέρα, ρε φίλε. Η τηλεπάθεια αναπτύσσεται full μεταξύ των ερωτευμένων, με άλλα λόγια. Γιατί ανεβαίνουν στην αγάπη μέσα τους, ρε φίλε, εκείνη την περίοδο. Διώχνουν όλη τη σαβούρα και ανεβαίνουν στην αγάπη μέσα τους. Και την τηλεπάθεια μπορείς να την πιάσεις σε υψηλές συχνότητες μόνο. Υπάρχει εκεί πέρα, είναι σε ευθυγράμμιση με τις υψηλές συχνότητες, ρε μπρο. Και αυτό πιστεύω αν έχεις ερωτευτεί και αν έχεις νιώθει πραγματικά εδώ πέρα και αν έχεις ανέβει πάνω, το έχεις ζήσει αυτό που λέμε τηλεπάθεια. Που στην ουσία επειδή όλοι συνδεόμαστε και αυτά δεν τα λέω εγώ, μάγκες, αυτά είναι επιστημονικά. Δεν τα λέω μόνο εγώ που εσείς που πιστεύετε στην επιστήμη και σε όλα αυτά που έχει αποδείξει το ανθρώπινο μυαλό εδώ πάνω. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε και αυτοί οι κβαντικοί φυσικοί, πώς λέγονται. Πώς λέγεται αυτό, το λέγεται quantum entanglement. Δηλαδή, τι θα κάνω εγώ εδώ, θα το θέσω πιο γιόλο. Αν ένα άτομο στη μία άκρη του σύμπαντος ξύσει το πυρήνα του, πώς να σου πω, γίνει κάτι. Πώς όπως τον πυρήνα του, ρε φίλε, κουνηθεί, γίνει κάτι, ρε μπρο, ερεθιστεί κάπως. Το άλλο άτομο που είναι στην άλλη άκρη του σύμπαντος θα αλλάξει, θα επηρεαστεί από αυτή την αλλαγή. Αυτό είναι επιστημονικά αποδειγμένο. Τι σας λέει αυτό? Ότι η ταχύτητα του φωτός, ο χώρος και ο χρόνος δεν παίζουν κανένα νόημα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι συνδεόμαστε εσωτερικά. Και αυτή τη στιγμή που αλλάζω εσωτερικά, σε αλλάζω και σένα, ρε φίλε. Χωρίς να σου στείλω καμία ενέργεια εκεί έξω. Επειδή συνδεόμαστε εσωτερικά, άρα. Αυτό που σας λέω και σας ξαναλέω, η μεγαλύτερη ψευδέστηση του Matrix είναι ότι ο διαχωρισμός, ρε φίλε, ότι διαχωριζόμαστε σαν άνθρωποι. Να κοιτάτε το bigger picture, αν δεν μπορείς να δεις τη μεγαλύτερη πνευματική φυλακή, δεν θα μπορείς να βγεις ποτέ από αυτήν. Πάντα να σκέφτεσαι τη μεγαλύτερη. Ώστε να έχεις. Και αυτό το έχουν όλα τα άλλα που θα σας μιλήσω μετά. Μπορούν να δουν τη μεγαλύτερη εικόνα, ρε φίλε, του τι παίζει εδώ πάνω. Τι λέγαμε, ξέχασα τελείως τώρα. Τι έλεγα, ρε φίλε. Πού ήμουνα? Κάτι σημαντικό πήγα να πω τώρα και το ξέχασα, ρε φίλε. Πρόσεχε κανείς. Θυμάται κανείς τι έλεγα, ρε. Να μου δώσει ένα tip, γιατί ξέχασα τελείως, χωρίς πλάκα.
Α, γιατί το quantum entanglement έλεγα. Χωρίς να σταλεί καμία ενέργεια εκεί έξω, ρε μάγκες. Αυτό είναι από την επιστήμη που έχουμε τώρα, είναι αποδεδειγμένο, ρε φίλε. Είναι ένας Dr. Dispenza, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στον κόσμο υλοποίηση πέμπτης διάστασης, ρε φίλε. Ωραία, μέσω του έργου του. Ρίχτε μια ματιά στον Dr. Dispenza. Τι λέει αυτός ο Dr. Dispenza, ρε φίλε. Αυτός υποστηρίζει μια θεωρία που την πιστεύω full. Την πιστεύω full. Υποστηρίζει μια θεωρία. Στην ουσία, όταν παρατηρείς κάτι, να ξέρεις ότι το αλλάζεις, ρε φίλε. Ότι το επηρεάζεις. Στην ουσία, αυτός υποστηρίζει μια θεωρία στην οποία η σκέψη σου, δηλαδή η πρόθεσή σου. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέει ακριβώς, αλλά τι θέλω να σου πω. Η πρόθεσή σου, θα σου το πω μεταφορικά, ρε φίλε. Η πρόθεσή σου, η σκέψη δηλαδή που θα κάνεις. Θέλω να χυλάρω. Θα σου πω πώς να το κάνεις καλύτερα αυτό. Θέλω να χυλάρω. Αυτή σου η σκέψη είναι μια πετρούλα, ρε φίλε. Είναι μια πετρούλα, σκέτη. Η σκέψη από μόνη της δεν αρκεί, ρε φίλε. Πρέπει να δώσεις συνέστημα, ρε φίλε. Πρέπει να δημιουργήσεις αναψωμένο συνέστημα, δηλαδή συνέστημα σε υψηλές συχνότητες. Όσο μεγαλύτερο το συνέστημα, όσο πιο ανεβασμένο το συνέστημα, δηλαδή να κάνεις transmute, ρε φίλε. Σου έρχεται σκατά στη ζωή σου, σήκω πάνω, άλλαξε το όλο ενεργειακά μέσα, ρε. Φώναξε, ξέρω εγώ. Ανεβάσου, πώς θα σου πω. Στείλ, δηλαδή, θέλω να χυλάρω, παπ, με ανυψωμένο συνέστημα. Η πετρούλα θα γίνει κοτρονάρα, ρε φίλε. Και θα σκάσει μέσα στη λίμνη και όλα τα κύματα που θα κάνει θα είναι μεγαλύτερα, ρε φίλε. Κάθε κύμα που θα στείλεις εκεί έξω θα σου φέρει στην πραγματικότητα αυτό που έχεις θέσει με την πρόθεσή σου. Αυτό είναι manifestation πέμπτης διάστασης, το οποίο βασίζεται στην ανώτερη εκδοχή της ανθρώπινης συνειδητότητας, ρε φίλε, στην οποία βλέπεις τα πάντα σαν ενέργεια, βλέπεις πίσω από την ψευδέστηση της ύλης, δηλαδή, βλέπεις το βάθος των πραγμάτων, ότι τα πάντα όλα είναι ενέργεια και ξεκινάς να λυγίζεις τον κώδικα, επειδή όλοι ενωνόμαστε, επειδή είμαστε μια λυσίδα που συνδεόμαστε όλοι, ξεκινάς να τον λυγείς και να τον φέρνεις πάνω σου, ρε φίλε. Αυτή είναι, στην ουσία, αυτό φοβούνται αυτοί που έχουν δημιουργήσει το Matrix, ρε φίλε. Μην ξυπνήσεις. Και το ξύπνημα, σας έχω ξαναπεί, το ξύπνημα δεν είναι να βγεις σαν ζώο και να προσπαθείς να αλλάξεις ύλη. Σαν ζώο, να βγάλεις σπαθί, πυράβλους, να ξεκινήσεις πόλεμους. Σαν ζώο, σαν κατώτερης συνειδητότητας. Το ξύπνημα είναι να αρχίσεις να αλλάξεις το τι φαίνεις πάνω σου, ρε φίλε. Κατάλαβε, θα ξυπνά μια μέρα και να πει σήμερα θέλω να μου έρθει μια Ferrari, να κάτσω να την οδηγήσω, ρε φίλε, και να σου έρχεται. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να αρχίσει να ρωτά τον εαυτό σου αν είσαι αρκετά καλό παρατηρητή, ρε φίλε. Αυτή είναι μια υλοποίηση που πρέπει και να γίνουμε καλύτεροι παρατηρητέ και να μάθουμε τη γλώσσα τη ενέργεια εδώ πάνω. Κάτι το οποίο σα λέω δουλεύει και όσο πιο πολύ αφυπνίζει και την εγκέφαλό σου και την καρδιά σου, ρε φίλε. Τόσο πιο πολύ το φαίνεις αυτό στην πραγματικότητά σου, ρε φίλε. Και αυτό φοβούνται. Δηλαδή, είναι 1% εκεί πέρα που παίζει μπαλίτσα όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Το παίζει μπαλίτσα πίσω από τις κουρτίνες, δεν το βλέπει κανένας. Οι οποίοι την έχουν αυτή τη γνώση, ρε φίλε. Και δεν θέλουν να την πάρει. Αλλά έτσι είναι το browser εδώ πάνω. Το browser έχει στείλει και εμάς, ρε φίλε. Έχει στείλει και εμάς. Από το μέλλον. Οπότε, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το Dr. Dispenza, γιατί. Τα εξηγεί λίγο ωραία, ρε φίλε. Και είναι ένα ωραίο information, μια ωραία πληροφορία που θα σε βοηθήσει να αφυπνιστείς, ρε μπρο. Αφυπνίζω σημαίνει πώς θα το πω, ενέργεια που αλλάζω την ύλη, ρε φίλε. Σκέφτομαι ενεργειακά. Ενέργεια που αλλάζω ενέργεια. Και στην ουσία χτυπάω στην ουσία των πραγμάτων, ρε φίλε. Κάτι το οποίο θέλει πράκτη. Θέλει να απομονωθείς τελείως από το Matrix. Δηλαδή, Νικολάκης Μπαμτζιάρ. Οικογενειακό περιβάλλον. Μιλάνε για μπάλα, για ποδόσφαιρο, για τέτοια. Θέλει λίγο να κάτσεις λίγο με τον εαυτό σου, ρε φίλε. Να κάτσεις λίγο με τον εαυτό σου. Δηλαδή,
όλα τα distraction να τα αφήσει για λίγο, για να κάτσει να βρει λίγο τη δύναμή σου, ρε φίλε. Και αυτό όντω δουλεύει. Δηλαδή, ρε μάγκε, σκέφτηκα άτομα που είχαν το δω 10 μέρες. 10 μέρες λέω, 10-12 χρόνια από το Λύκειο. Και την επόμενη μέρα πήγα και πήρα παπούτσια και μου τα έδωσε αυτό το άτομο, ρε μπρο. Και το σκέφτηκα την προηγούμενη, δεν το έχω ξανασκεφτεί ποτέ, ρε μπρο. Έτυχε εκείνη τη μέρα, γιατί κάτι είχε γίνει εδώ στο stream. Το έφερα, ρε μπρο, στην πραγματικότητά μου. Είναι πολύ, πολύ χοντρό, ρε φίλε. Και όντως γίνεται. Και πρέπει να έχεις πολύ αντίληψη για να τα πιάνεις αυτά. Γιατί όσο πιο δυνατός, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις προς την πέμπτη διάσταση, τόσο πιο δυνατός είσαι στο να μπεντάρεις τον κώδικα πάνω σου, ρε φίλε. Και στην πέμπτη διάσταση δεν υπάρχει φόβος. Αλλάζουν όλα. Είναι άλλος κόσμος, ρε φίλε. Είναι βασισμένο στην αγάπη, στη συλλογικότητα, στην ενότητα μεταξύ όλων. Και αυτό που σου λέω να φέρνεις τον κώδικα πάνω είναι καθοδηγούμενο από την καρδιά. Καθοδηγούμενο από την καρδιά, από τον ανώτερό σου αυτό, από την ψυχή σου. Μη σκέφτεσαι μέσα στο 3D. Αυτό το είδος σκέψη δεν μπορείς να την καταλάβεις μέσα στο 3D. Πρέπει να σκεφτείς με ανοιχτό μυαλό, να αποδεχτείς κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι μέσω της καρδιάς που pre-fire παίρνει το δρόμο για το καλύτερο και για σένα και για το συλλογικό καλύτερο. Η απόφασή σου, δηλαδή αυτό που θα φέρεις μπαίνει στον κώδικα, άμα είναι από την πέμπτη διάσταση, θα είναι καλύτερο και για σένα και για το συλλογικό όλο. Κατάλαβες, άρα στην ουσία δεν έχεις κανένα να τους ανεβάζεις όλους, μαζί και σένα. Όλα αποκτάνε νόημα, δηλαδή δεν σας λέω πίπες, να ξέρετε, πραγματικά ισχύουν όλα αυτά που σας λέω. Το θέμα είναι να γίνεις ανώτερος υλοπιστής και παρατηρητής της πραγματικότητάς σου.